Μια και μιλάτε για τηλεόραση, μου επιτρέπετε κάτι μικρό και φαινομενικά μη πολιτικό. Mm-hmm. Να πω ότι εξετίμησα βαθιά την τελευταία επιθυμία της κυρίας που λέγεται Νόνικα Γαλινέα και άφησε το μάτι του το κόσμο να κάνει μια κηδεία χωρίς τηλεοράσεις και χωρίς κάμερες. Σαν όλων των απλών ανθρώπων. Νομίζω ότι έδωσε και ένα σήμα, μέρες που είναι τώρα, και δεν το λέω, εγώ άνθρωπος τηλεόρασης είμαι, τη ζωή μου και το μεροκάματό μου στη τηλεόραση το έβγαλα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί κάποιος ακόμα και μετά θάνατον, και το είδαμε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να το θυμηθούμε. Ελαφρύ το χώμα σε όποιον άφησε το μάτι του τον κόσμο, όπως ο Πάγκαλος, όπως η κυρία. Μπορείς να είσαι απλός και ας είσαι μεγάλο αστός. Ναι, άμα έχεις ξαναδεί, άμα έχεις δει όμως, άμα έχεις δει κόσμο να πατάει πάνω σε μνήματα, να μην σέβεται τίποτα. Θα μου πεις τώρα, έχουμε κόμματα που πατάνε πάνω στην Ορθοδοξία και την έχουν κάνει ένα μνήμα. Και την επάνω να την αποτελειώσουν εντελώς, έτσι. Και έχουν αρχίσει. Σε λίγο θα βγάζουν και το κόμμα του Αγίου Νικολάου, το κόμμα του Αγίου Γεωργίου, το κόμμα του Αγίου Παϊσίου. Και θα μπλέξουν τις εικόνες και θα περάσουμε σε εν τούτο ήττα. Και όχι εν τούτο νίκα. Είμαι όλη ευχά μετά από πολλή υπομονή και τοποθέτηση. Είναι και βεβαίως είμαστε για τώρα κόμμα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Άμα θα μπούμε στη Βουλή, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορούμε να το κάνουμε. Ελάτε, κύριε Κανέλη. Να ακολουθούμε σειρές ή όχι. Να, δεν σας άκουσα τίποτα. Όχι, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε στη Βουλή να μιλάμε έτσι με τη σειρά. Όχι, όχι, έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο κεφάλι μου. Το οποίο είναι, γι' αυτό μέμφωμαι όλες τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες, είτε σύνθετες είτε μοναδικές. Είτε ήταν στη Ριζανέλ, ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ήταν οτιδήποτε άλλο. Το απαράδεκτο να μπαίνει κάποιος, να γίνεται πρόεδρος της Βουλής, να ψηφίζεται. Εμείς δεν ψηφίζουμε. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Να ψηφίζεται. Και να αποκτά ισόβια προνόμια για το διάστημα στο οποίο εξελέγει. Και όταν, για παράδειγμα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, γιατί το διαβάζω και από σχόλια συναδέλφων και χίλια δυο άλλα πράγματα. Θα μπει, λέει, στη Βουλή και θα μιλάει όποτε θέλει, γιατί έχει αυτό το δικαίωμα ως πρόεδρος της Βουλής. Και θα μιλάει και ως πρόεδρος του κόμματός της. Εντάξει, άρα θα μπει με δύο προϊόντα μέσα. Ένα κομματικό και ένα προσωπικό. Θα είναι ο μοναδικός άνθρωπος, ανισομερός εντελώς στη Βουλή, που λέγεται και αντισυστημικός. Εκείνοι γελάνε. Εδώ γελάνε. Ο οποίος θα εκμεταλλευτεί κατά κόρον και σε προσωπικό επίπεδο το σύστημα. Οπότε θα μιλάει προσωπικά ο Ζωή, επειδή ήταν πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα μιλάει και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν είχε καν το, κατά την άποψή μου, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και φεύγεις από μια κατάσταση, να παραιτηθείς και των προνομίων. Λοιπόν, προφανώς, γιατί άρχισα από αυτό. Δεν θα το αποφασίσει ο λαός. Ακούστε με, γιατί αν την ψηφίσει ο λαός. Δεν αποφασίζει ο λαός, με συγχωρείτε. Ποιος αποφασίζει? Όταν είμαστε μέσα στη Βουλή. Μιλάω για τα προνόμια. Ακούστε με, γιατί το λέω. Έχει αυτά τα προνόμια. Ακούστε με, γιατί το λέω, δεν το είπα τυχαία. Ξεκινώντας από αυτό, ακούω τόση ώρα κουβέντες για δικαιοσύνη και για δίκαιο φορολογικό σύστημα. Σύστημα οργανωμένο οικονομικά, ταξικά, είναι εξορισμού άδικο. Εσείς πώς τους ακούτε αυτούς τους φόρους τώρα? Άδικους, γενικώς άδικους. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Η πλειονότητα των εργαζομένων και των φορολογικά επιβαρυνόμενων είναι οι εργαζόμενοι και είναι πλειονότητα. Και έχουν. Κατέχουν, ενώ παράγουν το σύνολο του πλούτου, παίρνουν από τον πλούτο το λιγότερο και από τους φόρους το περισσότερο. Οι ελάχιστοι, που είναι οι κεφαλαιούχοι και οι κεφαλαιοκράτες, αυτό που θα έλεγε κανένας, πλουτοκράτης. Με αυτούς τους φόρους θα πιαστούν αυτοί οι ελάχιστοι, κυρία Κανέλη, τώρα? Μισό λεπτό. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αυτοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η παραγωγή, ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά, την τιμή της αγοράς της εργασίας, την εμπορευματοποίηση της εργασίας, τη μερικότητα της απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη συζήτηση που γίνεται, άμα ανοίξετε οικονομικά φύλλα, εδώ είναι ο συνάδελφος, ο έγκριτος, να με διαψεύσει, συζητάνε μία από τις πολύ μεγάλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο να φύγει, γιατί είναι πολύ ακριβή η Ευρώπη, και να πάει στην Αμερική. Γιατί έχει την άνεση να πάει. Έχει την άνεση να πάει. Την ίδια ώρα, εγώ διαβάζω, και αυτό με ενδιαφέρει, και μου μιλάτε για δικαιοσύνη, ότι έχω έναν οικοδόμο που έπεσε από την οικοδομή γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια, Σαντορίνη, και άφησε το μάτι του τον κόσμο. Οικοδόμος στη Σαντορίνη κατά καλό καιρό, την ώρα που μιλάμε για διακοπές. Έπεσε και τσακίστηκε, και μην μου πείτε τώρα ότι είχε τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας να πιαστεί. Και έχω και 121 εργαζόμενους από την Ελλάς Κανς στην Πάτρα, οι οποίοι πετιούνται στο δρόμο. Πάτε να μιλήσετε σε αυτούς που έχουν πληρώσει προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου πληρώνουμε όλοι μας. Και θα μείνουν άνεργοι τώρα. Ποιο θα είναι το δίκαιο σύστημα? Τρεις το λάδι, δυο το ξύδι, πέντε το λαδόξιδο. Η έμεση φορολογία είναι ο τρόπος πλουτισμού του μεγάλου κεφαλαίου. Και αυτή είναι οριζόντια, διότι πληρώνεις 24% φουπουά
για να έχεις ένα αυτοκίνητο από εδώ μέχρι εκεί, με χρυσές ρόδες και βιζών καθίσματα, και το ίδιο πληρώνεις άμα είσαι αγρότης με τρακτέρ, τρόπος του λέγει. Παίρνω τώρα, η σύγκριση είναι ακραία για να γίνει κατανοητή. Επομένως, όταν έλεγε το κουκουέ, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν έλεγε το κουκουέ μέσα στη Βουλή πριν από χρόνια, 40.000 το αφορολόγητο. Η οικογένεια με δύο παιδιά. Αυτό λοιπόν έπρεπε να ακούσουμε στα προγράμματα και δεν ακούσαμε. Αυτό λέει, φωνάζαμε και φωνάζουμε. 40.000 το αφορολόγητο για δύο παιδιά. Οριζόντια. Οριζόντια, δεν με απασχολεί. Ας το έχει και κάποιος μεγάλος πλούσιος που έχει 28 παιδιά. Κύριε Πανέλη, γιατί δεν μπαίνετε 5.000 για αθροιζόμενες... Στη βάσανο για σας μιας κυβέρνησης για να τα επιβάλλετε παιδί. Όλα αυτά. Σας για φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό. Τώρα στα σοβαρά. Στα σοβαρά. Θα μπούμε εμείς σε μια κυβέρνηση. Μα όλα αυτά που λέτε πώς θα γίνουν πράξη άμα δεν είστε κάπου μέσα. Μισό λεπτό. Να είμαστε κάπου μέσα, για να είμαστε κάπου μέσα κάποιος πρέπει να μας βάλει. Για να μας βάλει. Τι εννοείτε, ψηφιστήκατε και πολύ καλά ψηφιστήκατε. Αυτό κατεβαίνουμε και εμείς τώρα. Βάλτε μας εμάς σε θέση εξουσίας. Δώστε 51% στο κουκουέ. Και θα σας πω εγώ αν αυτά γίνονται σε 24 ώρες. 45 βολεύεστε. Μη μου λέτε όμως να πάω. Μη μου λέτε να πάω. Τσόντα για να ξεπλύνω την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Που τώρα μιλάει για τις 40.000. Δεν σας λέω να πάτε τσόντα. Σας λέω να πάτε ως να πάω, ως πούμε, θα επιβάλλει τις θέσεις. Να πάμε υπέρ της απλής αναλογικής. Υπέρ της απλής αναλογικής βεβαιότατα. Ναι. Και πρωτοπόρα. Ναι. Και της αγνής απλής αναλογικής. Με ποιους είναι. Ακούστε με. Όταν θα βγει. 51% φαντάζομαι ότι. Ακούστε με. Όταν μιλάτε για απλή αναλογική και την στηρίζετε, πρέπει να μου εξηγήσετε γιατί. Αφού τη σέβεστε την απλή αναλογική, όταν πολιτευτήκατε χωρίς αυτήν, για να μπορέσετε να κυβερνήσετε, πήρατε μαζί σας το βαθύ μπλε των ΑΝΕΛ. Τελικά εσείς, κυρία Βουλή, άρα, το από θέλετε, την ώρα που πάτε σε συστήματα, από πλευράς πολιτικής ηθικής... Έγινε πρόταση από το ΚΚΕ και την απέρριψε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, αυτό λέτε. Γίνει πρόταση όχι, από εμάς. Όχι, για να το αντιστρέψω. Πρόταση γίνει για από την απλή ΣΥΡΙΖΑ... αναλογική, την ανώθευτη χωρίς το 3%, την έκανε άρα... το ΚΚΕ ανά πάσα στιγμή. Εσείς... Γιατί επέμενε ακόμα και την εποχή που λέγατε καταλάβατε να πάμε μαζί στην πλατεία. Κυρία Κανέλη, με καμένους ή... άλλους καμένους. Κυρία Κανέλη, το είπατε. Να ρωτήσω λίγο άρα την κυρία Βιέρη για να κλείσουμε. Θέλατε να μπείτε στην κυβέρνηση το 2015. Θα θέλατε. Στα σοβαρά. Ναι, θα θέλατε εμείς. Το 2015. Γιατί, για να διαπραγματευτούμε και να βγάλουμε έρπιτα και εμείς από τον κύριο Τσίπρα. Άρα, και να πούμε μετά τι ωραία, τι καλά μας πιέσανε. Μα δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι όπως λέτε, είστε δηλαδή υπέρ της απόλυτης πλειοψηφίας. Κυρία Βιέρη, με σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η ερώτηση είναι παραπλανητική. Είμαστε συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Και άλλοι δύο εδώ πέρα, τέσσερις. Τούτος εδώ είναι η μειοψηφία. Δημοσιογράφοι είμαστε μεταξύ μας. Μη μου κάνετε ερωτήσεις οι οποίες είναι πυροτεχνηματικές. Δεν μπορεί να πας με μια κυβέρνηση να συνεννοηθείς, η οποία λέει ότι είναι αριστερά και κατεβαίνει με την ακροδεξιά να κυβερνίζει. Εντάξει. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Έχει σχέση με τα μαθηματικά ή έχει σχέση με την πολιτική. Κυρία Κανέλη, παρακαλώ. Αντιστρέψετε το δημοψήφισμα του ελληνικού λαού και θα σας εμπιστευτώ εγώ. Άρα με καμία συνθήκη επομένως δεν το δήθεν. Ωραία, με ποιους θα μπορούσατε. Και τη Θεσσαλονίκη έχετε ένα καταπληκτικό. Ένα καταπληκτικό. Μια καταπληκτική λέξη που λέγεται ντεμέκ. Λοιπόν, λέω με ποιους. Μην μου κάνετε ντεμέκ ερωτήσεις για ντεμέκ προτάσεις. Επομένως, με ποιους θα μπορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα να κάνει εφαρμογή της απλής αναλογικής. Α, με το λαό ξέρετε τι συμμαχίες έχουμε εμείς. Μια χαρά. Μια ερώτηση στην κυρία Βιέρη και μια στον κύριο Κακλαμάνη για να κλείσουμε. Παρακαλώ. Ξέρετε ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Παρακαλώ. Θα το δείτε να γίνεται. Θέλει τουλάχιστον δύο, αν θέλει. Θέλει δύο για το ταγκό και θέλει να έχει ένα χορό να κρατιέσαι τουλάχιστον με άλλους τρεις. Εδώ μόλις στη συζήτηση που προηγήθηκε βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν προχωρούσε. Θέλει δύο όταν πάτε και οι δύο να παίξετε τα κόμματα εξουσίας στην ίδια πλευρά. Των χρημάτων. Εγώ κρατώ, κυρία Κανέλη, ο χορός ο λαϊκός. Ένα λεπτό να έχει και ο Κακλαμάνης. Είναι σπουδαίος. Είναι πολύ ο κόσμος που χορεύει. Δεν έχει πρόβλημα με την εξουσία του Κομμουνιστικού Κόμμα, αλλά έχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κακλαμάνη. Θέλει το λαό στην εξουσία. Να του δώσουμε ένα λεπτό, κύριε Κανέλη, τώρα τον αδικήσαμε τελείως. Και το λαό στη γωνία. Και εσείς πέσατε στην παγίδα να κάνετε δεξιά πολιτική με αριστερό πρόσημο. Τον αδικήσαμε τελείως. Ένα λεπτό να του δώσουμε. Κύριε Κακλαμάνη. Δεν έχει πρόβλημα. Τι εννοείται, του αρέσει κιόλας να μιλάει. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός του, καβάλα στάλογο. Είναι και μας κοιτάει από κάτω. Λέτε, για να χορεύουμε όλοι μαζί πρέπει να ψηφίσετε κουκουέ. Για να σπουδάσουμε όλοι μαζί πρέπει να ψηφίσετε κουκουέ. Για να έχετε νοσοκομείο όλοι πρέπει να ψηφίσετε κουκουέ.